Καλησπέρα παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κάνω ένα βιντεάκι έτσι στα γρήγορα, να σας δείξω κάτι συλλεκτικά πράγματα που έχω εδώ. Θα σας δείξω τρία teens, θα σας εξηγήσω γιατί είναι συλλεκτικά. Πρώτο teen είναι ο David of Scottish Mixture, ένας καπνός που δοκίμασα πρόσφατα και θα σας πω κάποια πράγματα για αυτόν. Είναι ο David of Blue Mixture, αυτά είναι άδεια βέβαια, έτσι, έχουν καπιστεί καπνοί. Και ο Davidoff Flake Medallions. Αυτά εδώ τα τρία tins είναι άδεια, είναι συλλεκτικά. Αυτό είναι το τελευταίο που κάπισα τώρα πρόσφατα. Αυτά στο παρελθόν, αυτό δεν θυμάμαι να σας πω review, αυτό γιατί σας τα δείχνω τώρα. Αυτά τα τρία tins είναι συλλεκτικά, γιατί ήταν τα μοναδικά tins στην πόλη του Ηρακλείου, την πόλη που μένω, που υπήρχαν. Τα έχω πάρει και δεν υπάρχουν άλλα. Τόσο καλή είναι η προμήθεια καπνών εδώ που είμαι, η εγχώρια αγορά μας, τέλος πάντων. Θα μιλήσω για αυτόν εδώ πρώτα, γιατί τον κάμισα πιο πρόσφατα. Davidoff Scottish Mixture. Επειδή εγώ δεν είμαι τύπος των αρωματικών καπνών, βανίλιες, σοκολάτες και διάφορα τέτοια, πολύ καλός καπνός στα δικά μου τα γράδα, που δεν μου αρέσουν πολύ αρωματικοί με γεύσεις, ένα πραγματάκι με παραξένεψε. Πάντα δοκιμάζω τους καπνούς με την άφιλτρη, τη Falcon. Συγκεκριμένα αυτή είναι η μαύρη, δεν με έχετε ξαναδεί νομίζω να την καπνίζω. Με τον μπολάκι αυτό το οποίο λέγεται Snifter, είναι αρκετά μεγάλο μπολ. Είναι λίγο πιο μικρό από το Hyper Ball, αλλά αρκετά φαρδί. Τώρα πρόσφατα το πήρα. Όχι βιοχή, το έχω ξαναπεί. Γίνεται. Λοιπόν, ο Ντάβιτο, λοιπόν, David of Scottish Mixture, αυτό που με παραξένεψε είναι ότι καπνίζοντας το με την άφιλτρη μου άφηνε μία επίγευση πιπεριού. Όχι πολύ, δεν μου κύλε το στόμα, αλλά κάτι τσιμπούσε. Σαν να είχε πέσει πιπέρι μέσα στο στόμα μου. Ήταν λίγο πικάντικος, θα το πω απλά. Βάζοντας τον όμως στη Falcon με το φίλτρο, αυτό δεν υπήρχε. Τώρα, κάποιο χημικό έχει μέσα που το κρατάει το φίλτρο, το άνθρακα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως δεν ήταν πολύ έντονο, υπήρχε όμως όταν το κάμιζε χωρίς φίλτρο. Με το φίλτρο ήταν μια χαρά, ωραίος καπνός, πολύ καλός, έτσι. Βέβαια ο καλύτερος καπνός, και θα το πω, δεν έχω καπνίσει πολλούς καπνούς, για μένα είναι αυτός εδώ. Ο Davidoff Flake Medallions είναι από αυτούς που έχω καπνίσει, τους ελάχιστους, επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίος. Απλά να ξέρεις να τον καπνίσεις σωστά. Τι εννοώ? Αυτό είναι σε flake στρογγυλά. Αυτό το flake δεν κάνει να το τσαλακώσεις και να το βάζεις μέσα στο μπολ. Πρέπει να το σπάσεις και μετά να το βάζεις μέσα στο μπολ. Γιατί έχει μια καρδιά από Black Cavendish που πρέπει να σπάσει, να αναμειχτεί με το υπόλοιπο. Το σπάζει λοιπόν, το θρουλάς που λέμε, και το βάζει μέσα στην πίπα. Και είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Να μεταφέρω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά. Να τα ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τους συγκάπησες που βλέπουν τα βιντεάκια. Είτε είναι είτε δεν είναι συνδρομητές, δεν έχει να κάνει. Μόνο και μόνο που ασχολούνται, αφιερώνουν χρόνο να δουν τα βιντεάκια. Εντάξει. Είμαι έξω τώρα και χρησιμοποιώ αυτό τον αναπτήρα. Είναι θιέλης. Ζηλεύω του Ζήπο,
Για πίπα, εγώ χρησιμοποιώ συνήθως soft flame. Μάλιστα συνήθως έχω αυτό το Cricket 2,5-2,40, ο οποίος αλλάζω αναπτήρες εννοείται. Είχε μουρικός soft flame, για να μην ταλαιπωρώ και τα ball. Ζηλεύω το ζύπο, αλλά και με το τσιγάρο του θυμάμαι το ζύπο, γιατί είχα ζύπο. Δεν μου πήγαινε αυτή η μυρωδιά του ζυπέλου, δεν νομίζω να τα βρούμε με αυτό το αναπτήρα, οπότε δεν θα πάρω κάποιον, ούτε έτσι πειραματικά. Αμαρτία είναι, αφού έχω συνηθίσει τώρα αυτούς. Έτσι αλλιώς έχω πάντα δύο μαζί μου, αυτόν εδώ που είναι soft flame, έτσι λέγονται, και αυτόν εδώ το θιέλης, που όταν είμαι σε εξωτερικούς χώρους καλύτερο όπως τώρα. Αυτή εδώ είναι πιο μουρούκια βέβαια από τη silver, είναι έτσι πιο μπάνικη. Η silver με κάνει μπούζι, αυτή είναι πιο extreme. Και έτσι έχω ένα Scottish Mixture Davidoff Flake Medallions, που για μένα είναι από αυτούς που έχω δοκιμάσει από τους καλύτερους, ο Davidoff ο Blue Mixture. Από καλούς καπνούς, σε εισαγωγικά καλούς, εντάξει, είναι αυτοί οι τρεις που έχω δοκιμάσει οι καλύτεροι. Μετά οι άλλοι που έχω δοκιμάσει είναι τα φακελάκια του εμπορίου, του εγχώριου εμπορίου, του ελληνικού, τα οποία είναι Σκανδινάβη, Καμφορά, Seven Seas, Captain Black, αυτά. Αλλά σας λέω τη γνώμη ειδικά για αυτόν εδώ, εννοείται ότι δεν τον ξαναβρήκα, ένα ήταν το, εγώ το πήρα τώρα στα 3 χρόνια που καπνίζω, αυτό βρήκα στο ψάξιμο μου για καπνούς, το πήρα, δεν ξανάρθει άλλο, τόσο καλά πάμε εδώ από καπνούς. Δεν πειράζει, εντάξει, Αθήνα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Υπάρχει κίνηση, υπάρχει κόσμος, κάτι θα βρεις. Πας στο μοναστηράκι μια βόλτα, κάτι θα ψάξεις, κάτι θα βρεις. Εδώ δεν παίζει τίποτα. Μετρημένα τα κουτιά. Μέσα εδώ έχω, τι έχω βάλει, το mixture. Έχω βάλει mixture γιατί είναι στο στρώσιμο αυτό. Έχω περάσει τα 5 μπολ μισά που βάζω για να το στρώσω. Σήμερα το γέμισα πρώτη φορά, αλλά προτιμώ όταν στρώνω ένα μπολ και το συνιστώ κιόλας. Σκεφτείτε αυτό που θα σας πω και δείτε αν έχω δίκιο. Το mixture έχει μέσα τα Cavendish, είναι ένας αρωματικός, ας το πω σε εισαγωγικά, καπνός υγρός. Δηλαδή βγάζει υγρά κατά την καύση του, δεν είναι ένας απλός Virginia ή Virginia με Burley. Είναι πιο βραδιφλεγής από ένα απλό καπνό Virginia με Burley, όπως ο Amphora π.χ. Και βοηθάει στο να στρώσει καλύτερα το κέικ. Και έτσι συνιστούν δηλαδή και αυτοί που λένε για στρώσιμο καινούριο μπολ, να βάζεις έτσι κάτι σε αρωματικό, βραδιφλεγής, να μην είναι, να ανεβάζει πολύ θερμοκρασία. Στρώει πιο γρήγορα το κέικ. Άλλος ένας καπνός, νομίζω μου τον πρότεινε ο Παύλος. Είναι ο McBaren, ο Mixture, το Scottish Blend, βλέπω κάτω. Είναι πολύ στα γράδα μου, που είμαι του Virginia και του Burley και απλούς καπνούς, χωρίς αρώματα, χωρίς πολλά αρώματα. Με άρωμα είναι όλοι. Και αυτό που λένε αρωματικός ή μη αρωματικός, θεωρείται η μη αρωματική, αυτή που προτιμώ εγώ, οπότε έχω καταλάβει έτσι τους λένε, ή μη αρωματικούς, γιατί απλός που να μην είναι αρωματικός, είναι συγκεκριμένες μάρκες και συγκεκριμένες, επίσης δεν ξέρω καν, δεν υπάρχουν εδώ στην τόπια αγορά, εννοώ, έτσι. Εμένα μου αρέσουν οι μη αρωματικοί, οι μη αναρωματικοί.
Δεν μ' αρέσει να έχει σοκολάτες, βανίλιες, κρέμες και αυτά, αλλά δεν μ' αρέσει να έχει χορταράκι. Έτσι, άχυρο που λέω εγώ. Σε αυτή τώρα την κατηγορία των ημι αρωματικών είναι ο Scandinavic White. Ο Scandinavic Navy είναι αρωματικός και παρά είναι. Τον έχω δοκιμάσει, καλός είναι στο κάπνισμα, αλλά όταν το ανοίξεις σακουλάκι, η μυρωδιά που σου έρχεται, πολύ έντονη χημίας, κάτι δεν πάει καλά. Σαν έτσι μια, που λέω του, από φάρμακο μυρωδιά έβγαζε, να το πω λαϊκά. Τον είχα καπνίσει, τον Navy, αλλά μέχρι τέλος το πακέτο του ξαναπήρα, δηλαδή η μυρωδιά που μου βγάλε, σαν έτσι μια ναφθαλίνη, κάτι έβγαζε παράξενο. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.